τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο αγροτικός τομέας στην ανάπτυξη και την εθνική κυριαρχία, ανέδειξε σήμερα από τα Γιάννενα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μιλώντας σε εκδήλωση της εφημερίδας Αγκρέντα. Από τη μεριά του, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης στο χαιρετισμό του έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από τα οποία μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Δύο πράγματα για τον πρωτογενή τομέα και για την σημερινή κυβέρνηση, για τη νέα κυβέρνηση, έτσι όπως έχει προέλθει από τις τελευταίες εκλογές. Το τι σημαίνει για μας πρωτογενής τομέας. Για μας σημαίνει δύο πράγματα βασικά. Θα πω το πρώτο. Πρώτα σημαίνει οικονομική ανάπτυξη. Λένε πάρα πολύ. Δεν μπορεί η οικονομία της Ελλάδας να συγκριθεί στον πρωτογενή τομέα. Δεν παράγουμε πολλά πράγματα, άλλοι λένε δεν παράγουμε τίποτα. Υπάρχει αυτός ο μηδενισμός. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Και πρέπει να διορθώνουμε τα λάθη και τις κακές πεπιθήσεις, οι οποίες υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων και των Ελλήνων πολιτών. Ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει πάρα πολύ στο ΑΕΠ της χώρας. Με διπλάσιο ποσοστό από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τα έλεγα και χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι. Κοντά στο 4% είναι η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας. Αν βάλουμε και τη μεταποίηση, ξεπερνάει το 8%. Άρα πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας για την οικονομία της χώρας, μαζί με τη μεταποίηση. Επίσης, ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, πάνω από το 11% του ενεργού πληθυσμού της χώρας ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Ζει από αυτόν και μεγαλώνει τις οικογένειές του. Σημαντικό και αυτό και δείχνει υπερτριπλάσιο ποσοστό, υπερτετραπλάσιο ποσοστό, εξαπλάσιο ποσοστό ίσως σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Άρα, η οικονομία της Ελλάδος αλλά και η κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας συνδέεται απόλυτα με την εξέλιξη και με την πρόοδο του πρωτογενής τομέα. Άρα, προτεραιότητα βασική για οποιαδήποτε κυβέρνηση πρέπει να είναι και για τη σημερινή. Να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι σχεδόν το 30% των συνολικών εξαγωγών της χώρας από τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 6 δισεκατομμύρια το 2017 ήταν εξαγωγές οι οποίες προήλθαν από τις εξαγωγές ως αξία των αγροτικών προϊόντων. Το 30% αν εξαιρέσουμε το πετρελοειδή. Πολύ σημαντικό για το εμπορικό ισοζύγιο και για το ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει στην οικονομία της αν δεν αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας ταυτόχρονα με τους άλλους κλάδους. Να πούμε ότι ολόκληρος ο κλάδος της εστίασης πρέπει να στηρίζεται, εν μέρει στηρίζεται, και στα προϊόντα τα διατροφικά τα οποία παράγονται από τους γεωργούς και τους ανθρώπους. Και αυτή η σύνδεση είναι που θα δώσει και ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και στον κλάδο της εστίασης. Άρα ακόμα πιο σημαντική η συμβολή. Άρα το ένα κομμάτι σημαίνει οικονομική ανάπτυξη, το άλλο είναι κοινωνική συνοχή. Και βέβαια το πρώτιστο, επισιτιστική ασφάλεια. Το θέμα της επάρκειας στην παραγωγή διατροφικών προϊόντων από το πρωτογενή τομέα είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και το λέω σε κάθε ευκαιρία. Δεν μπορεί η Ελλάδα, βλέπετε τι γίνεται στη γειτονιά μας, δεν μπορεί η Ελλάδα να αισθάνεται κυρίαρχη εθνικά αν δεν διασφαλίζει ένα ελάχιστο, τουλάχιστον, επίπεδο επάρκειας σε παραγωγή διατροφικών προϊόντων. Δεν μπορεί να εισάγει 80-90% για παράδειγμα, 80% ζωικά προϊόντα και να αισθάνεται ότι είναι εθνικά κυρίαρχη. Σε ό,τι αφορά τη φυτική παραγωγή, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί είναι ένας ισοσκελισμένοι. Όσες εισαγωγές, τόσες και εξαγωγές. Καλά τα πάμε εκεί. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τα ζωικά προϊόντα όμως, εκεί είμαστε βαριά ελλειμματικοί. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα μεταποιημένα, και εκεί είμαστε ισοσκελισμένοι. Άρα κάτι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Αλλά μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ακούσαμε προχτές ότι το 40% του νέου προγράμματος θα έχει κλιματική αλλαγή, θέματα για την κλιματική. Και εγώ σας λέω ένα απλό. Όλη η Βόρεια Ευρώπη, το πρωί έχει ήλιο, σε λίγο βρέχει ξανά ήλιο, δεν ποτίζει. Ούτε η Ολλανδία, ούτε η Γερμανία, κανένας δεν ποτίζει. Η Ελλάδα όμως από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο ποτίζει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής πρέπει να βγουν φωτοβολταϊκά σε κάθε αντλητικό συγκρότημα, το οποίο θα αλλάξει και το κόστος παραγωγής. Τελικά, με την προκάτοχο που είχα την Περιφερειάρχη,
την κυρία Καλογιάννη, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα στο πρόγραμμα Ρίσου στην καινοτομία. Αφού είχαμε όλα αυτά στην Ήπειρο μπροστά μας, το πρώτο που κάναμε, κάναμε ένα πρόγραμμα αγροδιατροφής. Έχουμε 46 επιχειρήσεις σήμερα με ιδρύματα έρευνας που κάνουν δουλειά και βγάζουν αποτελέσματα. Αγορά παραγωγών, θα του λες, πες στο λεωφορείο δωρεάν από την πλατεία στα Γιάννα μια φορά την εβδομάδα θα αγοράσεις τα τυριά σου, τα κρασιά σου, τα πάντα των παραγωγών της περιοχής, τα οποία θα είναι τυποποιημένα, pop ή γεωγραφική ένδειξη. Άρα θέλουμε πολλή δουλειά σε όλα. Είτε η χτηρά είναι αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα πρέπει να γίνει και μια μεγάλη αλλαγή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να πάρει και τα δάση. Είναι δηλαδή εκεί ένας κομμένος δρόμος, ο οποίος πολλές φορές δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και στο περιβάλλον να έχουμε ποιότητα, ένας να τα συντονίσει αυτά. Ας γίνει μια γενική γραμματεία, η οποία, δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί τρόπος. Δεν βοηθάει μέχρι σήμερα η υπάρχουσα κατάσταση.